Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση στην εκδήλωση για το βιβλίο του Γιώργου Παπαθανασόπουλου «Εμφύλιες μάχες ιδεών, ο ιδεολογικός εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 1946-1960». Θα μου επιτρέψετε μερικές εισαγωγικές παρατηρήσεις για να μπούμε στο κλίμα του βιβλίου και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους εκλεκτούς εισηγητές. Παράλληλα με τις στρατιωτικές μάχες των εμφύλιων, αλλά και στην μετεμφυλιακή δεκαετία του 50 και αργότερα, διεξαγόταν ένας άλλος εμφύλιος, ο εμφύλιος των ιδεών. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα του βιβλίου του Γιώργου Παπαθανασόπουλου που παρουσιάζουμε σήμερα. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι όταν μιλάμε για ιδέες. Υπάρχει μία μάλλον πρωτόγονη μαρξιστική άποψη η οποία θεωρεί ότι οι ιδέες είναι μια απλή αντανάκλαση της οικονομικής βάσης. Γι' αυτό και οι ιδέες αποκαλούνται επικοδόμημα. Αυτή η απλοϊκή αντίληψη έχει επικρατήσει και σε ένα μεγάλο τμήμα των συντηρητικών ή φιλελευθέρων πολιτών, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ιδέες δεν παίζουν κανένα ρόλο, όλα είναι αποφασισμένα, όλα είναι προηλυμένες αποφάσεις, οπότε τίποτα δεν αξίζει τον κόπο στο επίπεδο των ιδεών. Υποστηρίζω και έχω υποστηρίξει σε πολλά κείμενά μου ότι οι ιδέες είναι εκδικήτριες, εκπορεύονται από τις κοινωνικές διεργασίες και επιστρέφουν πίσω με υλική δύναμη. Η υλική δύναμη των ιδεών είναι αυτό που αλλάζει κοινωνίες. Είναι το τσιμέντο του κοινωνικού σχηματισμού. Χωρίς τις ιδέες μια κοινωνία πορεύεται παραζαλισμένη, χωρίς να μπορεί να σκεφτεί για το μέλλον της, χωρίς να μπορεί να κοιταχθεί στον καθρέφτη. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή πραγματεύεται ένα τόσο σοβαρό θέμα, το βιβλίο του Γιώργου Παπαθανασόπουλου που ανήκει στην κατηγορία της ιστορίας των ιδεών είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή. Τι κάνει ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος? Σκιαγραφεί το ότι όπως έναν πραγματικό εμφύλιο, έτσι και στον ιδεολογικό εμφύλιο έχουμε δύο στρατόπεδα. Ας τα ονομάσουμε συμβατικά το αριστερό και το αστικό. Είναι αυτά τα δύο στρατόπεδα μονολυθικά? Κάθε άλλο. Ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος μας σκιαγραφεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις εσωτερικές διαιρέσεις των στρατοπέδων. Στο αστικό στρατόπεδο έχουμε την μείζωνα διαίρεση ανάμεσα στους συντηρητικούς και τους φιλελευθέρους, ενώ στο αριστερό στρατόπεδο έχουμε τους δογματικούς φιλοσοβιετικούς κομμουνιστές και τους μετριοπαθείς οι οποίοι είχαν πιστέψει στην ουτοπία του σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, κάτι το οποίο είναι contradictio in terminis, διότι κομμουνισμός με ανθρώπινο πρόσωπο είναι αδύνατον να υπάρξει. Όπως πολύ χαρακτηριστικά είχε τεκμηριώσει ο Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης στο τελευταίο του βιβλίο που εκδόθηκε από το Επίκεντρο. Αυτά τα δύο στρατόπεδα λοιπόν, τις αντιθέσεις τους αλλά και τις εσωτερικές αντιφάσεις τους, δηλαδή τους ελάχιστους κοινούς παρανομαστές και τους μέγιστους κοινούς διαιρέτες, παρουσιάζει και αναλύει με ψύχρεμο τρόπο ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος. Το μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου
είναι το πλούσιο πραγματολογικό υλικό. Πραγματικά θα βρει εκεί κανείς δηλώσεις, απόψεις, αποφάσεις που με υπομονή μυρμηγκιού φαντάζομαι συνέλεξε ο συγγραφέας. Και όλα αυτά συγκροτούν ένα ανεκτίμητο κόρπους. Ποια είναι η κεντρική διαπίστωση του βιβλίου? Οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί στην ιδεολογία πολίτες μπορεί να νίκησαν στον εμπόλεμο εμφύλιο, αλλά έκτοτε αδιαφόρησαν στον έναντι των κομμουνιστών ιδεολογικό πόλεμο και στην προάσπιση της δημοκρατίας, μας λέει ο συγγραφέας. Αδιαφορούσαν επίσης για τις τραγικές εξελίξεις στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, για τον συνεχώς εντυνόμενο ψυχρό πόλεμο, καθώς και για την επιθετική κομμουνιστική προπαγάνδα. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος, επί κυβερνήσεων Παπάγου και Κωνσταντίνου Καραμανλή, η ιδεολογική δράση των ιδίων και των κομμάτων τους ήταν έναντι των κομμουνιστών παθητική ιδεολογικά και αμυντική έως αυταρχική κρατικά. Το κράτος στην παράνομη δράση των κομμουνιστών ενεργούσε συνήθως με αυστηρά κατασταλτικά και αστυνομικά μέτρα. Πάντως, με την πάροδο των ετών, επισημαίνει ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος, τα μέτρα σε βάρος των κομμουνιστών και όσων θεωρούνται συνοδοιπόροι ατονούσαν. Με άλλα λόγια, η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι οι αστικές δυνάμεις, παρότι κέρδισαν στα πεδία των μαχών, έχασαν στη μάχη των ιδεών. Ποια είναι η εξήγηση γι' αυτό? Δεν αρκεί μία εξήγηση. Σκιαγραφούνται όμως στο βιβλίο κάποιοι λόγοι, ανάμεσα στους οποίους ο πραγματισμός της αστικής παράταξης και το βάρος στην οικονομική ανασυγκρότηση. Θα προσέθετα έναν ακόμα λόγο. Η δεξιά διαχρονικά στην Ελλάδα, το αστικό στρατόπεδο, δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τις ιδέες. Επαναπαυόταν στις δάφνες του. Και βέβαια, ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος παραθέτει την άποψη, την εξαιρετική άποψη του Αλέξανδρου Κίρτσι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η αριστερά ιτήθηκε τη δεκαετία του 50 και ολοκληρωτικά του 60 όχι από τις ιδέες αλλά από την αντιπαροχή, καθώς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμπνέονταν από τις διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης και τις δυνατότητες της καταναλωτικής κοινωνίας. Δυστυχώς αυτό το τοπίο συνεχίζει να υπάρχει και μετά το 1960, στο οποίο σταματάει το βιβλίο του συγγραφέα. Έχουμε μεταπολιτευτικά αυτό που αποκλήθηκε ως πλήρης ηγεμονία της αριστεράς, όπου ο εμφύλιος παρουσιάστηκε με έναν μονοδιάστατο τρόπο, όπου όπως υποστηρίζουν κάποιοι μελετητές εμφανίστηκε μία αντεστραμμένη μορφή εθνικοφροσύνης και όπου οι ηττημένοι του εμφυλίου καθαγιάστηκαν, οσιοποιήθηκαν και θεωρήθηκε ότι αν κέρδιζαν τον εμφύλιο η Ελλάδα θα ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Θα επεκτείνω τη σκέψη του Γιώργου Παπαθανασόπουλου ένα βήμα παραπάνω. Θεωρώ ότι αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στην μεταπολιτευτική Ελλάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εντελώς λανθασμένη αντιμετώπιση της κρίσης από την ελληνική κοινωνία.
ανάμεσα στον καθαγιασμό της αριστεράς των εμφύλιο, στον μεταπολιτευτικό, επιστημονικό και δημόσιο λόγο και στην τραγική ιδεολογία του αντιμνημονίου, η οποία δημιούργησε φαντασιώσεις σε μία ολόκληρη κοινωνία, υπάρχει μία κόκκινη κλωστή που τα συνδέει. Θα τελειώσω λέγοντας ότι σχεδόν το σύνολο της διανόησης του τόπου παρελάβνησε αυτό το βιβλίο. Η Ελένη Βλάχου, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Θανάσης Πετσάλης Διομήδης, ο Θανάσης Βαλτινός, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Μανώλης Γλέζος, ο Δημήτρης Δραυτόπουλος, ο Νικηφόρος Βρετάκος, αναφέρονται επίσης και αναλύονται τα σημαντικότερα περιοδικά ιδεολογικού χαρακτήρα εκείνης της εποχής, η εκλογή, οι εικόνες, η νέα εστία, η επιθεώρηση τέχνης και η κριτική. Επίσης, ο συγγραφέας αφιερώνει αρκετές σελίδες στην δράση των αδελφοτήτων της Ζωής και του Σωτήρα, καθώς και το ρόλο που διαδραμάτισαν σε αυτόν τον ιδεολογικό εμφύλιο. Τελειώνοντας, νομίζω ότι η εποχή περιγράφεται και βέβαια είναι κάτι που μοιάζει να ισχύει και για τώρα, με τα λόγια του επιχειρηματία Γεωργίου Δράκου, δημιουργού της εταιρείας Ιζόλα, που παραθέτει ο συγγραφέας. Οι κομμουνιστές διανοούμενοι πέτυχαν να κλονίσουν το ιδεολογικό υπόβαθρο της ελευθερίας. Δεν έβλεπαν ότι δεν δημιουργείται πλούτος απογοητεύοντας, απαλωτριώνοντας και εξορίζοντας τους πιο δυναμικούς δημιουργούς της αναπτύξεως και της οικονομικής προόδου. Δεν έβλεπαν ότι πτωχαίνοντας οι πλούσιοι δεν πλουτίζουν οι φτωχοί. Απέκτησαν οι διανοούμενοί μας ένα επίστρωμα ηθικής ανωτερότητας, ώστε να εμφανίζονται ως μεγάλοι διδάσκαλοι δικαιοσύνης, θεωρώντας ηθική θέση, έξυπνη θέση, να μισεί την ιδιοκτησία, το κέρδος, την επιτυχία, ακόμα και τους Αμερικάνους για την πρόοδό τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Βαλτινό, που είναι μεγάλη μας τιμή που είναι σε... χώρο να εκφράσει κάποιος άλλος τις δικές του απόψεις. Επανάληψης μη τερματίσεως, οπότε πείτε τα όπου θα φροντίσω θέλετε. Να τα πάω ίσως κάπου αλλού για να υπάρξει μια ποικιλία. Έτσι κι αλλιώς ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γιώργο που με τίμησε με την προτίμησή του να είμαι εδώ και να μιλήσω για το βιβλίο του. Λίγο το μικρόφωνο να πάει. Ναι, ναι. Το «Εμφύλιες μάχες ιδεών» είναι ένας θησαυρός πληροφοριών και συσχετισμών για μια εποχή άγρια και εξαιρετικά επικίνδυνη. Για μια εποχή επίμονα πλαστογραφημένη και έχουν περάσει ήδη 70 χρόνια και είναι, με συγχωρείτε αλλά έχω κάποια προβλήματα όρασης, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή επιμονή του τότε ηττημένου, το έχουν και καταφέρει σχεδόν να επιβάλλουν τη δική τους ιστορική εκδοχή. Στις «Εμφύλιες μάχες ιδεών» παρουσιάζονται αυτές οι μάχες στις ποικίλες διαστάσεις τους με σαφήνεια και νυφαλιότητα. Βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα τον τρόπο άρθρωσης του μελετήματος. Χωρισμένο σε μέρη, παρουσιάζει σε κάθε ένα μια, με πληρότητα τα διάφορα θέματα. Στο πρώτο π.χ. εξετάζεται
ο ιδεολογικός εμφύλιος πόλεμος. Είναι η προετοιμασία του εδάφους πάνω στο οποίο θα στρωθεί η τελική σύγκρουση. Πρόκειται για ένα ορυχείο στοιχείων, μέσα από αυτά παρατηρώντας κανείς τα γεγονότα από τη σημερινή απόσταση, διαπιστώνει με μελαγχολία πόσος πνευματικός υδρότας κύλησε για ένα αδιανό πουκάμισο. Εν τέλει. Σαν πρόσθετο προσόν θα πρέπει να αναφέρω την πλούσια βιβλιογραφία. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε επιμέρους κεφάλαια που αποτελούν μέρος θεματικές, μικρές θεματικές ενώσεις, ενότητες. Αναφέρω μερικές από αυτές. Με συγχωρείτε για το κακό διάβασμα, αλλά τα μάτια μου είναι σε ακόμα χειρότερο χάλι. Το βιβλίο είναι χωρισμένο, ναι. Η ιδεολογική διαμόρφωση της ιστορικής αλήθειας. Πώς γράφεται η ιστορία ενός εμφυλίου. Η προπαγανδιστική δράση των κομματικών και η αντιμετώπιση τους, των κομμουνιστών. Η αρχή της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, η κίνηση της ζωής, του οργανισμού η ζωή, στον ιδεολογικό εμφύλιο πόλεμο. Η δεκαετία του ψυχρού πολέμου, οι πολιτικές και οι ιδεολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα, η περίπτωση του Μανώλη Γλέζου, η κοινωνική και ιδεολογική πραγματικότητα στη δεκαετία του 50, η εκπαίδευση στην ίδια δεκαετία. Και εγώ τώρα θα αναφερθώ σε ένα ιστορικό περιστατικό, ελάχιστα γνωστό και που επιμελώς αποσιωπάται, πιθανόν και εκ προθέσεως. Βρίσκεται επίσης εκτός των ορίων του χρονικών του βιβλίου που μας απασχολεί. Το Δεκέμβριο του 1944 είναι στο γουδί μαντρωμένοι, άοπλοι και υπόδικοι τα μέλη των ταγμάτων ασφαλείας της Πελοποννήσου. Είναι μερικές εκατοντάδες άντρες. Με την έναρξη των Δεκεμβριανών, η μικρή φρουρά που τους επιτηρεί εξαφανίζεται. Έκθετοι εκείνοι σπάνε τις αποθήκες που υπάρχουν στο στρατόπεδο, οπλίζονται και οι περισσότεροι διαρρέουν διά του Ηλισσού προς το περιοχή Μακρυγιάννη. Την ιστορία την ξέρω από πρώτο χέρι. Από αυτόπτη που έζησε αυτά τα πράγματα. Μπορώ να καταλάβω ότι το μένος των κομμουνιστών για την επιτυχή αντίσταση που αντέταξε στις λυσόδεις επιθέσεις το εκεί Σύνταγμα χωροφυλακής κατά πολλούς τρόπους είχε ενισχύει από αυτή την διαρροή των ανθρώπων που έφυγαν από το γουδί. Θα περάσω σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την παιδεία της εποχής. Πρέπει να πω ότι είναι βγαλμένο από προσωπικές εμπειρίες. Θα τις εκθέσω σε αφηγηματική μορφή, πιστεύοντας ότι έτσι δίνω ακριβέστερα την ατμόσφαιρα του βιβλίου του ίδιου. Που συζητάμε εδώ. Προχωράω στην περιγραφή. Ένα ταξί σταματάει έξω από το γυμνάσιο. Κατεβαίνει ένας μεσήλικας με στρατιωτικές μπότες και φουλάρι στο λιγνό του λαιμό. Ο οδηγός ανοίγει το πορτ μπαγκάζ, παίρνει από μέσα ένα βαρύ
χαρτοκιβώτιο και το ακουμπάει στο πεζοδρόμιο. Ο Μεσήλικας τον πληρώνει, το ταξί φεύγει. Μένει μόνος, κοιτάζοντας για λίγο το άδειο προάβλιο του σχολείου. Ύστερα βγάζει ένα μαντίλι και σκουπίζει σχολαστικά τη σκόνη πρώτα από τη μια, μετά από την άλλη του μπότα. Ξανακοιτάζει το προάβλιο και σηκώνοντας το χαρτοκιβώτιο στα χέρια μπαίνει μέσα και προχωράει προς τα γραφεία. Αίθουσα διδασκαλίας. Ο δάσκαλος, ο καθηγητής, στην έδρα δίνει στα παιδιά ένα πρόγραμμα των διαγωνισμών του πρώτου εξαμήνου. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η αθόρυβα σχεδόν επιστάτρια. Πλησιάζει στην έδρα, λέει κάτι σιγά στον καθηγητή και ξαναφεύγει. Για λίγο η περιέργεια των παιδιών είναι διάχυτη. Ο καθηγητής, Βόγαρης στο όνομά του, τους κοιτάζει μια στιγμή και συνεχίζει. «Λοιπόν, είναι όλα σαφή. Υπάρχει καμία ερώτηση?» Κάποιος σηκώνει το χέρι του. «Καθηγητής, ορίστε». Ο μαθητής σηκώνεται στο θρανίο του. «Μαθητής, από την ιστορία, κύριε». «Ναι, καθηγητής. Θα εξεταστούμε σε όλη την ύλη?» «Καθηγητής, τι θέλεις να πεις?» «Αυτό, θα εξεταστούμε σε όλη την ύλη?» «Καθηγητής, γιατί τι άλλο μπορεί να κάνετε δηλαδή?» Ο μαθητής τρακάρεται ελαφρά, ακούγονται διάφορα μικρά γελάκια και σχόλια. Ο καθηγητής, σιωπή, βεβαίως θα εξεταστείτε σε όλη την ύλη. Άλλος, υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση? Κοιτάει στην τάξη πανοραμικά. Καθηγητής, Ντανάκας, Γρανιάς, όχι κύριε. Καθηγητής, τότε τελειώσαμε για σήμερα. Μερικοί τεινάζονται κιόλας απάνω, έτοιμοι να φύγουν. Ο καθηγητής, μια στιγμή θα βγείτε έξω, αλλά δεν θα βγει κανείς. Εντολή του κυρίου Γυμνασιάρχη. Η περιέργεια των παιδιών ξανακεντρίζεται. Ο καθηγητής μαζεύει τα χαρτιά και βγαίνει αμίλητος. Ο Γυμνασιάρχης είναι στο γραφείο του. Στην άλλη άκρη ο τύπος με τις μπότες και το φουλάρι. Χτυπάει η πόρτα. Ο Γυμνασιάρχης, εμπρός. Μπαίνει ο Βόγαρης, ο καθηγητής. Με ζητήσατε. Ο Γυμνασιάρχης. Αυτό είναι από τη στρατιωτική διοίκηση Πελοποννήσου. Του δίνει ένα διπλωμένο δακτυλογραφημένο με σφραγίδες και υπογραφές, δείχνοντας του ταυτόχρονα τον καθιστό. Γυμνασιάρχης. Μας ενιστά να επιτρέψουμε στον κύριο, διστάζει, ο τύπος που κάθεται εκεί, Τρικορφιώτης. Γυμνασιάρχης, να απαγγείλει τα ποίηματά του στα παιδιά. Ο καθηγητής διαβάζει το έγγραφο. Καθηγητής, ο εθνικός ποιητής ποιος είναι? Γυμνασιάρχης, ο κύριος. Ο τύπος μισοσηκώνεται στην καρέκλα του. Ο τύπος, έχω την τιμή. Ο Βόγαρης τον κοιτάζει εκσταστικά. Εκείνος στην αρχή κολακεύεται, ύστερα αρχίζει να νιώθει άσχημα. Καθηγητής στο γυμνασιάρχη. Και μετά να πουλήσει τα ποίηματά του στα παιδιά. Ο γυμνασιάρχης κάνει μια χειρονομία συγκατάβασης. Ο τύπος επεμβαίνει προσπαθώντας να εξηγήσει. Τύπος, δεν πρόκειται ακριβώς για πώληση, ένα μικρό αντίτιμο. Σκύβει και παίρνει από το χαρτοκιβώτιο ένα αφημένο εκεί φυλάδιο από κάπως άλλο ακόμα. Τύπος, για την κάλυψη των εξόδων, χαρτί, τυπογραφικά, έξοδα κινήσεως. Ο καθηγητής τον παρακολουθεί σοβαρός και αμίλητος. Ο τύπος νιώθει ακόμα πιο δυσάρεστα. Προσπαθεί απεγνωσμένα να κάνει πνεύμα. Τύπος, ούτε καν ένα μεροκάματο, άλλωστε εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Η ποίηση δεν πληρώνεται. Σταματάει, χαμογελάει αμήχανος. Ο καθηγητής γυρίζει στο γυμνασιάρχη. Καθηγητής, αλλά αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Εσείς θα αποφασίσετε. Ο γυμνασιάρχης χαμογελάει αδιόρατα, ηρωνικά. Αυτό το έχω αποφασίσει. Το έγγραφο που συνδέεται συνιστά και μια μικρή παρουσίαση. Ο Βόγαρης, καθηγητής αμίλητος, γυμνασιάρχης. Δεν μπορώ βεβαίως να σας το επιβάλλω. Ο τύπος, θα το θεωρούσα εξαιρετική μου τιμή. Ο γυμνασιάρχης, με κάποιο χιούμορ ίσως. Καθηγητής Βόγαρης, φοβάμαι πως είμαι εντελώς απροετοίμαστο για κάτι τέτοιο, κύριε Γυμνασιάρχα.
Στη αμηχανία που ακολουθεί ακούγεται απ' έξω το κουδούνι που χτυπάει σύνταξη. Άλλη σκηνή, το πρόβλημα του σχολείου, γεμάτο παιδιά, μερικά στην έξοδο γύρω από το καρότσι με τους ξηρούς καρπούς και τα παστέλια. Το κουδούνι σταματάει, οι τάξεις συντάσσονται, τα τελευταία αργοπορημένα παιδιά τρέχουν στη θέση τους, οι δύο γυμναστές ανάμεσα στις γραμμές, κάμποση από τους άλλους καθηγητές κάτω από το υπόστεγο. Από την πόρτα του γραφείου βγαίνει ο γυμνασιάρχης, τον ακολουθεί ο ποιητής, πίσω η επιστάτρια κουβαλώντας το χαρτοκούτι. Είναι σε μια μικρή παρέλαση. Ο γυμνασιάρχης ανεβαίνει στο σχετικό βάθρο δίπλα του ο ποιητής. Η επιστάτρια ακουμπάει το χαρτοκούτι κοντά στα πόδια αυτού. Ο γυμνασιάρχης είναι σοβαρός και ψυχρός. Γυμνασιάρχης. Ο εθνικός ποιητής σταματάει και έχοντας ξεχάσει πάλι το όνομα του γυρίζει προς το μέρος του. Ο τύπος Τρικορφιώτης. Γυμνασιάρχης. Ο εθνικός ποιητής Τρικορφιώτης θα σας απαγγείλει τα επιμετά του. Είναι πατριωτικού περιεχομένου και στο τέλος προαιρετικά μπορείτε να τα αγοράσετε. Επαναλαμβάνω προαιρετικά. Τα ποίηματα του κυρίου Τρικορφιώτη βρίσκονται σε αυτό το κουτί. Το δείχνει και πάντα σοβαρός και ψυχρός αποτραβιέται προς τους άλλους καθηγητές. Ο ποιητής κάνει μια χαριτωμένη πρόκληση. Υπόκληση χειροκροτεί εξίσου χαριτωμένα το γυμνασιάρχη και αποχωρεί, που αποχωρεί και ετοιμάζεται να απαγγείλει. Καθαρίζει το λαιμό του κτλ. Τα ποίηματά του είναι ομοιοκατάληκτα του τύπου πατρίδα, ελπίδα, αίμα, ψέμα και παρόμοια. Η απαγγελία του συνοδεύεται από τις ανάλογες χειρονομίες. Στο τέλος ωστόσο το κερδίζει το κοινό. Τα παιδιά παρασυρμένα από τους καθηγητές που με κόπο κρύβουν τα γέλια τους αρχίζουν να γελάνε και αυτά. Ο Κοσμάς εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, ο ένας από τους μαθητές κάνει νόημα στον Νίκο, τον δεύτερο φίλο του, τραβιούνται με τρόπο προς το πίσω και από εκεί το σκάνε. Βγαίνουν έξω. Ο Κοσμάς αγοράζει από το καρότσι ένα χωνί πασατέμπους, ενώ πίσω τους ακούγονται η φωνή του ποιητή και τα γέλια των παιδιών. Παρακάμπτουν το δικαστικό μέγαρο και βγαίνουν στη μεγάλη πλατεία. Η μέρα είναι ψυχρή, αλλά καθαρή. Υπάρχει ένας ήλιος με δόντια. Η πλατεία είναι έρημη. Την άλλη μέρα. Ο Κοσμάς στο δωμάτιό του, ο ένας από τους μαθητές. Πάνω στο τραπέζι, ανοιχτό το βιβλίο της ιστορίας. Προσπαθεί να μελετήσει, αλλά χωρίς κέφι. Ξαφνικά ακούει ένα συστηματικό σφύριγμα απ' έξω, στην αυτή. Το σφύριγμα ξανακούγεται. Ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω. Πέρα από το τσιμεντένιο διάδρομο, έξω από τη μικρή πόρτα του κήπου, στέκεται ο Νίκος, ο άλλος φίλος του. Ο Κοσμάς του κάνει νόημα με το χέρι. Έλα. Ο Νίκος ανοίγει την πόρτα και μπαίνει. Νίκος, διαβάζεις? Πολεμάω. Εσύ? Τα παράτησα. Δεν μπορώ να μαζευτώ. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο. Τι θα γράψουμε αύριο? Ο Νίκος δεν απαντάει. Κοιτάζει το βιβλίο πάνω στο τραπέζι. Πού έχεις φτάσει? Το παίρνει στα χέρια του, ρίχνει μια ματιά στην ανοιγμένη σελίδα και ρωτάει. Νίκος, πότε υπογράφτηκε η συνθήκη Κουτσούκ-Καϊναρτζή? Κοσμάς, στις 21 Ιουλίου του έτους 1774 επωνομαστήσα και συνθήκη ειρήνης, αιώνιας ειρήνης. Νίκος, Διάνα, έβγεσου. Κοσμάς, πριν 5 λεφτά το είδα, τι Διάνα? Ο Νίκος ξαναβάζει το βιβλίο στο τραπέζι. Σε αφήνω να διαβάσεις εσύ τουλάχιστον. Κουταμάρες να διαβάσω. Κλείνει το βιβλίο και το πετάει στην άλλη άκρη. Πού πηγαίνεις? Σηκώνει τους ώμους. Στην τύχη. Άλλη σκηνή. Ο συνδρομικός σταθμός έρημος. Συννεφιά μπαίνουν στην πλατφόρμα ο Κοσμάς με τον Νίκο. Αργόσχολοι. Κοιτάζουν τον πίνακα με τα δρομολόγια. Ύστερα το μεγάλο ρόγι που κρέμεται κάτω από το υπόστεγο. 4 και 5. Ένας υπάλληλος με στολή και πηλίκιο βγαίνει από μια πόρτα, μπαίνει σε μια άλλη.
Ο κόσμος πλησιάζει προς τα εκεί και κοιτάζει μέσα. Ο τηλέγραφος δουλεύει μόνος του και η κορδέλα τεινάζεται νευρικά κάθε τόσο. Γυρίζει προς τον Νίκο. Έχει σταθεί πιο πέρα, άκρη στις γραμμές και κοιτάζει διακριτικά, διαμετρικά αντίθετα. Πηγαίνει κοντά του αμίλητος. Πέρα μακριά ένα χαμηλό μαντρωμένο σπίτι. Ο Νίκος κοιτάζει τον Κοσμά. Στη γωνιά της μάντρας του σπιτιού και παρόλο που είναι η μέρα ακόμα και ένας μικρός γυμνός γλόμπος. Ο Νίκος με τον Κοσμά στέκονται απ' έξω, διστακτικοί. Δεν τολμά να παραδεχτούν ότι τους λείπει το κουράγιο να μπουν. Τελικά από το αδιέξοδο τους βγάζει η δεύτερη από μέσα εσωτερική πόρτα. Ανοίγει ξαφνικά και στο άνοιγμά της φαίνεται ο εθνικός ποιητής με το φουλάρι και τις μπότες του. Ο Κοσμάς με τον Νίκο πηδάνε σβέλτα αριστερά, στρίβουν στη μάντρα και καταλήγουν στην πίσω γωνία της. Στυλώνονται στον τρίχο. Μπροστά τους υπάρχει μια γράνα με πρασινισμένα νερά. Χιλιάδες χρησιμοποιημένα προφυλακτικά σαπίζουν εκεί μέσα. Περιμένοντας τον ποιητή. Να απομακρυνθεί. Ο Νίκος βγάζει δύο τσιγάρα, προσφέρει το ένα στον Νίκο, στον Κοσμά. Το παίρνει, του το ανάβει, ανάβει και το δικό του. Ο Κοσμάς τραβάει τον καπνό με προσοχή, το κρατάει λίγο στο στόμα του και στο τον αφήνει να βγαίνει μπουκές, μπουκές. Με τα μάτια καρφωμένα στα ράτια της γράνας που έχουν αρχίσει να ρητιδώνονται, ψιλοβρέχει. Τραβάει μια δεύτερη ρουφιξά και εξακολουθώντας να κοιτάζει πάντα την επιφάνεια του νερού, απαγγέλει. Κοσμάς, μπαίνεις στη σαλόνι, τη διαλέγεις, της κάνεις νόημα με τα μάτια ή τις στολές. Πάμε. Εκείνη σου δείχνει την πόρτα του δωματίου της. Μπαίνεις μέσα, μόνος. Βγάζεις το παντελόνι σου, όλα. Και εκείνη έρχεται σε λίγο. Ευχαριστώ, το σκότωσα στο διάβασμα, είναι τα μάτια μου σε άθλια κατάσταση. Είναι μια σκηνή που αναφέρεται σε εκείνα τα δικά μου χρόνια μαθητικά και κυρίως προσπαθεί να αναδείξει την περιπέτεια νέων ανθρώπων που είναι απροσανατόλιστοι και μέσα σε ένα χάος γενικότερο που δεν βοηθάει κανέναν να στηθεί στα πόδια του και να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση με μια θα έλεγα με ένα σθένος ηθικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Θανάση Βαλτινό. Το λόγο έχει ο κύριος Λαζαρίδης. Προτού εκφωνήσω το λογίδριό μου, θα ήθελα να εξασφαλιστώ το χρόνο μου. Κύριε Παπασαρδόπουλε, έχω 45 λεπτά. Όχι, 15. Λοιπόν. Έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ ο κύριος Λαζαρίδης, διότι βλέπω εγώ από τις σημειώσεις και ξέρω ότι δεν θα πάει πάνω από 15 λεπτά. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας διαψεύσω, κύριε Σαρδόπουλε, και ελπίζω να έχω και την επίοικια εδώ πέρα του κοινού. Στο εξαιρετικό ενδιαφέροντος βιβλίο που παρουσιάζεται απόψε, ως υπότιτλο διαβάζουμε «Ο ιδεολογικός εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα 46-50». Κύριε Παπαθανασόπουλε, έχω να κάνω μια πρόταση. Στην επανέκδοση του βιβλίου και εύχομαι σύντομα να υπάρξει επανέκδοση. Στον κύριο Παπαθανασόπουλο την κάνω πάντως, γιατί αυτός είναι συγγραφέας. Να προτάξετε τη λέξη «μονόπλευρος». Και έτσι να υπάρξει ο υπότιτλος «Ο μονόπλευρος ιδεολογικός πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος του 46-50». Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ιδεολογικός αυτός πόλεμος στην ουσία υπήρξε μονόπλευρος.
από τη μια μεριά μια στρατιά φανατικών του ιδεολογικού πολέμου, ένα καλά οργανωμένο και στελεχωμένο επιτελείο που δίφθαινε τον ιδεολογικό πόλεμο χωρίς αναστολές, χωρίς σεβασμό στην αλήθεια και την ηθική, και απ' την άλλη μεμονωμένα άτομα με μεμονωμένες περιπτώσεις που λογοτεχνών, συγγραφέων, δημοσιογράφων κτλ. Που προσπαθούσαν μάταια να ανακόψουν την επέλαση της αριστερόστροφης προπαγάνδας. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αποτέλεσμα αναπόφευκτο. Η αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά κυριάρχησε ιδεολογικά, μια κυριαρχία που συντοχρόνο μετατράπηκε και σε πολιτική κυριαρχία. Είναι αυτό ακριβώς που ζούμε σήμερα στη χώρα μας. Ένα ερώτημα. Γιατί τα δημοκρατικά κόμματα, γιατί η δημοκρατική παράταξη έδειξε τόση αδιαφορία για τον ιδεολογικό πόλεμο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο απαντήσεις. Κατά τη μία απάντηση, η φιλελεύθερη παράταξη θεώρησε ότι αφού νίκησε στο πεδίο της μάχης, ο αγώνας έδειξε εκεί πέρα. Όπως λέει και ο ποιητής, από τον αντίπαλο μισή ήταν στα σίδερα και άλλη στο χώμα. Συνεπώς δεν υπάρχει πλέον αντίπαλος και άστος αυτός τώρα να λένε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι η φιλελεύθερη παράταξη έδωσε εδώ πέρα κινούμενη με μικροκομματικά κριτήρια, με καιροσκοπισμό, με ιδιοτέλεια. Δηλαδή, σου λέει, υπάρχει στην Ελλάδα ένα αριστερόστροφο, ένα δυνατό κεντροδεξιό, κεντροαριστερό ρεύμα. Εάν κάνουμε συνεπή ιδεολογικό πόλεμο, εάν αναδείξουμε τις συμφορές που προξένεξε αριστερά με τις επανειλημμένες απόπειρες, να καταλάβει, με τη βία την ουσία, εάν δείξουμε τις ολέθρες πράγματι συνέπειες, τις συμφορές που υπήρξαν και τον τόπο, είναι πιθανό ένα κομμάτι χαλαρών ψηφοφόρων του ΚΚΚ να στραφούν προς την κέντρο αριστερά. Αυτή η ισχυροποίηση της κέντρο αριστεράς θα καταστήσει την επιδίωξή μας για κατάκτηση εξουσίας πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Αυτή κατηγορούμενη είναι πιθανότερη εκδοχή για το ότι η δημοκρατική παράταξη δεν έδωσε ουσιαστικά την μάχη, δεν συμμετείχε στον ιδεολογικό πόλεμο. Και τα αποτελέσματα είναι πια γνωστά. Είναι η πλήρης κυριαρχία της κομμουνιστικής ιδεολογίας, η πλήρης κυριαρχία της αριστερόστροφης προπαγάνδας και, εν συνεχεία, η πλήρης πολιτική κυριαρχία, όπως είπα, που συμβαίνει σήμερα. Σε ένα ειδικό κεφάλαιο, ο συγγραφέας μιλάει για τα αθώα θύματα του εμφυλίου. Γεγονός είναι ότι υπήρξαν πολλά αθώα θύματα. Γεγονός είναι ότι και από τις δύο πλευρές υπήρξαν αγριότητες. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, μάταιο να προσπαθεί κανείς τώρα να αποδείξει ποια πλευρά έχει τις περισσότερες ευθύνες. Ποιοι διέπραξαν τις περισσότερες αγριότητες. Κατά τη γνώμη μου, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος φταίει για τις αγριότητες του εμφυλίου, αλλά ποιος φταίει για τον ίδιο το εμφυλίο
και συνεπώς και για τις αγριότητες του. Και στο ερώτημα αυτό η απάντηση της ιστορίας είναι πλέον καθαρή. Αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για τον Εμφύλιο, τόσο και για τον Δικεύρη, είναι η κομμουνιστική αριστερά, η οποία δρούσε πάντοτε υπακούοντας τυφλά στις οδηγίες και τις εντολές του Επαναστατικού Κέντρου, σε εντολές δηλαδή της Μόσχας. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Το ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κομμουνιστική αριστερά δεν το λέω εγώ. Δεν το λέει ένας φανατικός αντικομμουνιστής. Το λένε και το παραδέχονται οι ίδιοι ηγέτες του ΚΚ και του Δημοκρατικού Στρατού. Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναφερθώ με λεπτομέρειες. Επιγραμματικό μόνο θα πω. Τι έχουν πει οι ίδιοι ηγέτες. Ζαχαριάδης. Θυσίασα για τους Σοβιετικούς τα παλικάρια του Δημοκρατικού Στρατού. Βλαντάς. Οι Σοβιετικοί μας έσπρωξαν στον Εμφύλιο. Γούσες. Απριλής του 44. Έρχεται εντολή από τη Μόσχα να σταματήσει ο Εμφύλιος. Μαζέψτε τα. Το γνωστό Σβαρνούτ. Και εμείς, λέει ο Βλαντάς, ο Γούσας, τα μαζεύουμε. Αρχίζουμε να τα μαζεύουμε. Σε ένα μήνα, Μάιο, έχετε νέα εντολή. Συνεχίστε, δεν υπάρχει θέμα. Και εμείς, λέει ο Γούσας, συνεχίζουμε ως να μην συμβαίνει. Και συνεχίζουμε παρότι ξέρουμε ότι ο πόλεμος ουσιαστικά τέλειωσε, η ήττα είναι αναπόφευκτη. Συνεχίζουμε να χύνουμε αυτό αίμα ελληνικό. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό με τι αφέλεια, με τι ευκολία ο Γούσιας παραδέχεται γραπτός ότι δρούσαν πακούοντας τυφλά στις οδηγίες των Σοβιετικών. Πώς δηλαδή παρουσιάζει, χωρίς να καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο εμφανίζει τον εαυτό του και τους συντρόφους του τυφλά εκτελεστικά όργανα ξένης δύναμης των Σοβιετικών. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Επιπλέον όμως υπάρχει μια συνταρακτική μαρτυρία. Προέρχεται από τον Αλέξανδρο Σβόλο. Ο Σβόλος υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, καθηγητής οικονομικών, υπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και το κυριότερο στενότατος εργάτης του Σιάντου. Ο Σβόλος αφηγείται μια συνομιλία που είχε με τον Παπανδρέου τέλη Νοέμβρη και μάλιστα 30 Νοέμβρη, σημαδιακή μέρα ακριβώς 74 χρόνια από τότε. Είχε λοιπόν μια ιδιαίτερη συνομιλία του Παπανδρέου και μάλλον ας αφήσουμε τη λέει ο ίδιος Παπανδρέου πώς αφηγείται τη συνομιλία αυτή. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Παπανδρέου. Η απελευθέρωση της Ελλάδος και στη σελίδα 211 διαβάζουμε ακριβώς. Το απόγευμα της 5ης 30 Νοεμβρίου 44 ο Υπουργός Οικονομικών Αλέξανδρος Βόλος επεσκέφθη εις την οικία του τον πρόεδρο της κυβερνήσεως Γιώργο Παπανδρέου και είχε μακρά συνομιλία με ταυτού. Η συνομιλία δεξήχθη υπό το κράτος βαθίας συγκινήσεως ενώπιον της επερχομένης τραγικής εσωτερικής κρίσεως. Ο Αλέξανδρος Βόλος εξυμπιστηρεύθη την εντύπωσή του παραμονές
πριν αρχίσουν τα δεκαβρένα, όταν λέει ακόμα τίποτα δεν είναι γνωστό, κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να επακολουθήσει, κανείς δεν ξέρει ποιοι κινούν τα νήματα από το παρασκήνιο και γιατί. Και εξυπηστερεύθη ο Σβόλος. Οι εντύπωσεις μου είναι ότι η μεταβολή του ΚΚ υπήρξε απότομος και οφείλεται εις εξωτερικάς υποδείξεις. Οφείλεται εις εξωτερικάς υποδείξεις. Μέσα στις τέσσερις αυτές λέξεις κρύβεται όλη η αλήθεια για τον Δεκέμβρη. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ, αλλά ο κύριος Παπαθανασόπουλος με τον επίλογό του με βάση πειρασμού θέτει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και του προβληματισμού ολόκληρου του ελληνικού λαού. Το ερώτημα είναι πού πάει ο σύγχρονος κόσμος και ειδικότερα πού πάει η χώρα μας. Λέει ο κύριος Παπασαρδόπουλος, η σημερινή ακριβώς μπερδεύομαι με ανάμεσα παπάδες. Λέει λοιπόν ο κύριος λέει ο κύριος Παπαθανασόπουλος, η σημερινή παρακμή στη Δύση κάπου θα οδηγήσει. Πού? Εδώ το κρίσιμο ερώτημα. Πού θα οδηγήσει? Το θέμα είναι βέβαια μεγάλο και δεν μπορεί κανείς να το συζητήσει στα σύντομα χρονικά πλαίσια μια συζήτηση για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Μια και τέτοια όμως το ερώτημα, επιτρέψτε μου επιγραμματικά να διατυπώσω μερικές σύντομες σκέψεις. Παρά την γενική απαισιοδοξία, τον γενικότερο προβληματισμό, νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που μας επιτρέπουν αισιοδοξία. Το ένα είναι ότι στη διάρκεια του 20ου αιώνα ο δημοκρατικός κόσμος, ο πολιτισμένος κόσμος, αντιμετώπισε δύο θανάσιμες απειλές. Αντιμετώπισε νικηφόρα και τον μαύρο φασισμό και τον κόκκινο φασισμό. Έτσι, σήμερα, ο κόσμος αυτός ουσιαστικά δεν απειλείται ούτε από τον Ισλάμ, από το Ισλάμ, ούτε από την τρομοκρατία, ούτε από φαινόμενα προσωρινά που παρατηρούνται σε ορισμένες χώρες, όπως εξάρσεις εθνικισμού, σοβινισμού, ρατσισμού κτλ. Όλα αυτά είναι εντελώς δευτερεύοντα κατά τη γνώμη μου. Η ουσία είναι ότι η σημερινή δημοκρατική προοδευτική ανθρωπότητα είναι πάρα πολύ θωρακισμένη. Μπορεί να υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο ίδιο αυτό στρατόπεδο, αλλά οι αντιθέσεις αυτές είναι επιμέρους. Στα κεντρικά θέματα, στα βασικά θέματα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής πρόοδου, το στρατόπεδο αυτό είναι ενωμένο. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Όμως υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που μας πλημμυρίζει αισιοδοξία. Και το στοιχείο είναι αυτό, είναι ότι η ανθρωπότητα μπαίνει ορμητικά στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Στην επανάσταση της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης. Οι προοπτικές που ανοίγουν κατά τη γνώμη για τα ανθρωπότητα είναι ασύλληπτες. Θα υπάρξει θυελλώδης ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και ως συνέπεια θα υπάρξει και αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων. Είναι πολύ πιθανόν να πλησιάζει η στιγμή που η ανθρωπότητα
θα περάσει από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας. Μπορούμε λοιπόν, κατηγορούμενο, να είμαστε αισιόδοξοι. Όσο όμως υπάρχει αισιοδοξία για τον σύγχρονο κόσμο, αντίστοιχα πολύ βαθιά, προσωπικά για μένα τουλάχιστον, είναι η απεσιοδοξία για τη χώρα μας. Τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν με τα πολιτιστικά τη χώρα δυστυχώς πρόδωσαν την αποστολή τους. Αντί να οικοδομήσουν μια σύγχρονη αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία κατά τα πρότυπα της Δύσης, προτίμησαν την καλοπέραση με δανεικά. Με δανεικά με τα οποία υποθηκεύσαμε το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι φτάσαμε στο σημερινό κατάδυμα να είμαστε καταχρωμένοι και να μην υπάρχει ελπίδα, να μην υπάρχει προοπτική. Και αυτά είναι τα κόμματα που με την πολιτική τους έστρωσαν το δρόμο να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δυστυχώς η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία είναι ό,τι το χειρότερο μπορούσε να συμβεί στη χώρα μας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τη χώρα κόντρα στο ρεύμα της ιστορίας. Οδηγεί προς τα πίσω. Ενώ όλος ο κόσμος βαδίζει όλος ο κόσμος ακολουθώντας το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης βαδίζει ολοταχώς προς την πρόοδο, προς την ελευθερία, προς την ευημερία. Ο Τσίπρα, δέσμευσόντας των ιδεολειψιών του, προσπαθεί να επιβάλλει ένα κρατικιστικό μοντέλο, ό,τι ακριβώς ίσχυσε στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Η αποτυχία είναι αναπόφευκτη. Και δυστυχώς την αποτυχία αυτή δεν θα την πληρώσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την πληρώσει και η ελληνική κοινωνία. Ας ελπίσουμε το κόστος να μην είναι πάρα πολύ βαρύ. Την ελπίδα μας ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρεοκοπήσει, θα ιτηθεί, την ενισχύει και η κυκλοφορία βιβλίων όπως αυτό που παρουσιάζει, αυτό που συνέγραψε ο κύριος Παπαθανασόπουλος. Ας ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαθανασόπουλο και ας τον συγχαρούμε για την πολύτιμη προσφορά του. Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύτιμο όπλο για τους δύσκολους πολιτικούς και ιδεολογικούς αγώνες που μας περιμένουν. Ας ευχηθούμε καλή διαδρομή στο βιβλίο αυτό, καλή επιτυχία και καινούργιες συγγραφικές επιτυχίες στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζαρίδη. Το λόγο έχει ο δημοσιογράφος κύριος Σεϊτανίδης. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για την παρουσία όλων εδώ. Θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο ήταν για μένα μία σειρά από εκπλήξεις. Και έτσι θα δομήσω αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου ως μια συγγνώμη, μια απολογία προς τον Γιώργο Παπαθανασόπουλο. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι το πρωί στην εφημερίδα, στο πρώτο θέμα, σε μια ρουτινιάρικη μέρα ενός δημοσιογράφου. Το άγχος έχει χτυπήσει ταβάνι, στο ένα χέρι κρατάω το στυλό και με την άκρη των δακτύλων του χεριού, των χεριών μου, που το ένα κρατάει το στυλό, πληκτρολογώ πάνω στο κομπιούτερ. Γιατί κρατάω το στυλό δεν το ξέρει κανείς, ούτε και εγώ. Τρεις δημοσιογράφοι με ρωτάνε αυτή την είδηση να τη βάλω στα διεθνή ή στα οικονομικά. Η γραμματέας μου φωνάζει αργήσατε στη σύσκεψη. Και εγώ το κομμάτι μου δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Παλιά που διαβάζαμε ιστορήματα,
έλεγε, σε τέτοιες περιπτώσεις έλεγε και ο ήρωας άφησε μια βρισιά να φύγει από το στόμα του. Εσύ μας έλειπες τώρα, να χτυπήσει και το τηλέφωνο. Το σηκώνω, λέει, Διαμαντή, είμαι ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος. Είχα να μιλήσω πολλά χρόνια με τον Γιώργο. Έκπληξη, ευχάριστη. Έβγαλα ένα βιβλίο. Αργήσατε στη σύσκεψη, φώναζε μάλλον. Νομίζω ότι ο δάσκαλος πολλών από εμάς, ο Γιάννης Πευκιανάκης, μπορεί να καταλάβει, ή και η Σοφία, μπορεί να καταλάβει σε ποια κόλαση ήμασταν και κάθε μέρα είμαστε εμείς, οι μεροκαματιάριδες δημοσιογράφοι. Μου λέει, έβγαλε ένα βιβλίο. Πρώτη θετική έκπληξη, ο Γιώργος πάντα γράφει ποιοτικά. Ένα βιβλίο ακόμα, μέσα στον οριμαγδό της προχειράντζας που κυκλοφορεί, είναι πάντα μια θετική εξέλιξη. Μη φύγετε χωρίς να με βγάλετε με τον κύριο Βαλτινό. Δεν έχω ξανακάτσει δίπλα στο Βαλτινό. Θέλω μια φωτογραφία δίπλα στο Βαλτινό. Λέω, πώς το λένε το βιβλίο, Γιώργο, μου λέει «Εμφύλιες μάχες ιδεών». Δεν το πολύ κατάλαβα. Λέω, ωραία, αλλά δεν μπορούσα να του μιλήσω άλλο, γιατί έπρεπε να τρέξω 3, 4, 5, 10, 20, 30 θέματα εκείνη την ώρα. Λέω, μπορείς να μου το στείλεις να το δω, βεβαίως. Το «Εμφύλιες μάχες ιδεών» με πήγε περίπου εκεί, παιδιά, που το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή, δώσαμε ένα ιδεολογικό πόλεμο, αρνηθήκαμε να τον δώσουμε, τον χάσαμε με κατεβασμένα χέρια, κερδίσαμε στη μάχη των όπλων, χάσαμε στη μάχη των ιδεών. Την αδίκησα. Τον αδίκησα τον τίτλο. Λέω, ο Γιώργος πάντα γράφει προσεκτικά, αλλά τι παραπάνω θα πεις τώρα σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, του λέω, στείλ το. Μου το στέλνει. Βλέπω «Εμφύλιες μάχες ιδεών» και βλέπω και υπότιτλο 46-60. Ούτε μέσα στον εμφύλιο, 45-49, δηλαδή ένα μέρος του εμφυλίου και μέχρι το 60, ενδιαφέρον. Αλλά με πήγε στην περίοδο εκείνη. Η εικόνα που είχα είναι ότι θα διαβάσω περίπου τα ίδια πράγματα, γραμμένα με ένα πολύ καλύτερο τρόπο, όπως ξέρω ότι γράφει ο Γιώργος Παπαθανασόπουλος. Γιώργο, απολογούμε για αυτή μου την εντύπωση. Διότι πρέπει να σας πω ότι κατά την ταπεινή γνώμη του ομιλούντος, τριών ειδών βιβλία έχουν γραφτεί για τον ελληνικό εμφύλιο από Έλληνες. Τα βιβλία της μιας πλευράς, τα βιβλία της άλλης πλευράς και η πυραμίδα 267 του Ρένου Αποστολίδη, που δεν είναι καμιάς πλευράς. Λέει, το προσωπικό δράμα, μακριά από πολιτικά αντισμούς και πολιτικές τοποθετήσεις, ενός ανθρώπου που δεν ήθελε να πολεμήσει τους αδερφούς του, αλλά που υποχρεώθηκε από τις καταστάσεις να το κάνει. Ήταν αδύνατον, παρά που αδίκησα τον Παπαθανασόπουλο διαβάζοντας τον τίτλο του, να μην διαβάσω το κείμενο, το βιβλίο. Ανοίγω λοιπόν το βιβλίο και αρχίζω να το διαβάζω από την αρχή. «Η ιδεολογική διαμόρφωση της ιστορικής αλήθειας» είναι το πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα ίδια. Λέω, να δω τι καινούριο μου έχει βάλει μέσα από Παπαθανασόπουλο. Δεν μπορεί, αποκλείεται, λέω, να έχει κάνει μια λεκτική διαφοροποίηση ιδίων νοημάτων που έχουμε διαβάσει σε τόσα άλλα βιβλία. Και ενώ περίμενα να διαβάσω ένα αναμάσιμα με ένα ιδιαίτερο τρόπο, όπως γράφει ο Γιώργος, πραγμάτων που ήξερα και έχω ακούσει, έβλεπα σε κάθε γραμμή του πρώτου κεφαλαίου να λέει κάτι ο Παπαθανασόπουλος να παραπέμπει στον Δοστογεύσκη. Να λέει κάτι ο Παπαθανασόπουλος να παραπέμπει στον Σβορώνο. Να παραπέμπει στον Τρότσκι. Ακόμα και στον Ιβάν Κλίμα. Ακόμα και στο σύγχρονό μας, στον Στάθη Καλύβα. Τελείωσα το σύντομο πρώτο κεφάλαιο έχοντας μια τελείως άλλη εικόνα για το βιβλίο από αυτή που είχα πριν. Γιώργο, απολογούμε. Πώς γράφεται η ιστορία ενός εμφυλίου. Συνεχίζω να διαβάζω το βιβλίο. Και εδώ οι πηγές, για όσα λέει ο Παπαθανασόπουλος μέσα, έχουν όνομα. Παρελάβνει ο Όργουελ, ο Χάξλεϊ, ο Κέστλερ, ασφαλώς ο Παπαϊωάννου και ο Καστοριάδης, ακόμα και ο Μαξίμ Γκόρκι. Η προπαγανδιστική δράση των κομμουνιστών και η αντιμετώπιση της, η αρχή της ιδεολογικής αντιπαράθεσης, εδώ είναι αυτά που είπε ο κύριος Παπασαραντόπουλος στην αρχή, είναι η προσπάθεια της Ελένης Βλάχου να βγάλει την εκλογή που δεν έγινε και πολύ καλά αποδεκτή από την κοινή γνώμη της εποχής εκείνης. Κατάλαβε η γάτα ότι έπρεπε να το κάνει λίγο πιο light το πολιτικό ιδεολογικό μήνυμα και έβγαλε τις εικόνες και ένα σωρό άλλα έντυπα της εποχής που με οδήγησαν
με την άδειά σας και την άδεια των εκλεκτών συνομιλητών στο πάνελ, σε μια άλλη αντίληψη από αυτή που είναι η συμβατική εκεί έξω. Ο ιδεολογικός πόλεμος από την πλευρά των αστικών δυνάμεων δεν τον αρνήθηκαν, τον έδωσαν. Και όποιος δεν το πιστεύει πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του Γιώργου Παπαθανασόπουλου «Εμφύλιες, μάχες, ιδεών». Ο ιδεολογικός πόλεμος δόθηκε. Και ισχυρίζομαι μετά από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου ότι ο ιδεολογικός πόλεμος την περίοδο που αναφέρεται ο Παπαθανασόπουλος, 46-60, δεν χάθηκε. Και αν σκεφτείτε ότι δεν χάθηκε ο ιδεολογικός πόλεμος, κάντε μία προσπάθεια να θυμηθείτε ή ρωτήστε ή ρίξτε μια ματιά σε κάποιες πηγές τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών εκείνης της εποχής. Γιατί αν είχε χαθεί ο ιδεολογικός πόλεμος που δώσαμε 46-49, 49-52, 52-55, ούτε το 58, ούτε το 56, ούτε το 61, ούτε το 63, ούτε το 65, ούτε το 66 θα είχαν εκλεγεί στην Ελλάδα αστικές δυνάμεις. Ο ιδεολογικός πόλεμος χάθηκε αργότερα και χάθηκε για ένα σωρό άλλους λόγους που ίσως είναι μια ευκαιρία να προτείνω μαζί με τις πολλές συγγνώμες μου στον Γιώργο Παπαθανασόπουλο να είναι ο τίτλος του επόμενου βιβλίου του. Αλλά στην περίοδο 46-60, λέει το βιβλίο, όπως το διάβασα εγώ εδώ μέσα, ο ιδεολογικός πόλεμος όχι μόνο δόθηκε, αλλά δεν χάθηκε κιόλα. Αποφεύγω να αποκερδίθηκε. Πάντως δεν χάθηκε. Γιατί έχω μια εξήγηση, τη λέω για να μην σας κουράσω άλλο. Η εξήγηση είναι ότι η ιδεολογία της ελευθερίας υποφέρει στη στράτευση. Αν πρέπει να στρατευτείς για να δώσεις μια μάχη και είσαι φύση ελεύθερος, όπως είναι ελεύθερες οι ιδέες που υπερασπίζονται οι αστικές δυνάμεις, υποφέρεις όταν στρατεύεσαι. Όπως και η στρατευμένη ιδεολογία υποφέρει σε καθεστώς ελευθερίας. Όταν λοιπόν δίνεις μια μάχη, δίνεις μια μάχη με όπλα, ιδεολογικά εν προκειμένου, παλάσκες πάμε. Άρα στρατεύεσαι. Εκεί λοιπόν λέει κάποια στιγμή ο Παπαθανασόπουλος μέσα για τη διάσπαση των δυνάμεων, των αστικών, ιδεολογικών και πνευματικών δυνάμεων. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο, μέσα στην περίοδο που ο συγγραφέας έρευνα. Γιατί, η δική μου εξήγηση, ελπίζω να το διαβάσετε με προσοχή το βιβλίο όλοι και να έχετε τη δική σας. Η δική μου εξήγηση είναι ότι αυτό που σας είπα πριν, δεν μπορείς την ιδεολογία της ελευθερίας να την κλείσεις μέσα σε στρατιωτικού τύπου, σε στρατευμένου σωστότερα τύπου μάχες. Τώρα θα μαζευτώ εγώ, εσύ και εκείνος που μπορεί να είμαστε συνειδητά αστεί όλοι και οι τρεις μας ή και οι πέντε και οι τρεις χιλιάδες, να έχουμε παρόμοιες ή και ταυτόσιμες αντιλήψεις για το καθεστώς και τον τρόπο που πρέπει να εκπαιδευτεί η κοινωνία του μέλλοντος στην Ελλάδα. Αλλά να έχουμε σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων. Δεν μπορείς αυτούς να τους στρατεύσεις σε εφενός ζυγού ιδεολογικού να πολεμήσεις την αριστερά. Το βιβλίο, για να κλείσω και να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, έχει δύο ακόμα μεγάλα προσόντα, τα οποία δεν τα διέβλεψα εξ αρχής, αλλά τα συνειδητοποίησα αφού διάβασα το πόνημα μέχρι το τέλος. Το πρώτο είναι όποιος το πάρει και το έχει στο σπίτι του, παίρνει ένα βιβλίο και έχει δύο. Το ένα είναι το βιβλίο του Παπαθανασόπουλου και το άλλο είναι μια εγκυκλοπαίδεια, ένας πακτολός στοιχείων μέσα από τα οποία κανείς μπορεί να αντλήσει τεκμηρίωση για εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, αλλά εκατοντάδες σίγουρα, επιχειρήματα υπέρ της ελευθερίας. Δεν υπάρχει ισχυρισμός του Παπαθανασόπουλου μέσα στο βιβλίο που να μην έχει παραπομπή. Και για να μην αμφιβάλλεις, λέει, υπονοεί ο Παπαθανασόπουλος, δες την παραπομπή στο κάτω μέρος της σελίδας. Σε κάθε σελίδα περισσότερες από μία και δύο παραπομπές. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι παίρνετε ένα βιβλίο πολιτικό, ιδεολογικό και έχετε και ένα βιβλίο αναφοράς για ένα σωρό ζητήματα. Το δεύτερο είναι, το πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι σας βοηθά να βγάλετε τα συμπεράσματά σας όχι μέσα από μία ευθύγραμμη οδό, όπου ο συγγραφέας θα μπορούσε να έχει τακτοποιήσει, όπως έχουν κάνει άλλοι συγγραφείς παρόμοιων βιβλίων, με επιμέλεια τους καλούς εκ δεξιών, τους κακούς εξ ευωνήμων,
να πορεύεστε μέσα στο βιβλίο με την ασφάλεια του ότι ξέρω τώρα. Αν μας πει καλό πράγμα ο Παπαθανασόπουλος, είναι ειδικός μας από εδώ. Άμα αρχίσει τα σούξου μουξου, είναι από εκεί. Όχι. Το βιβλίο δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο, γι' αυτό και είναι πολύτιμο. Διότι δείχνει στην πράξη συμπλεύσεις, κοινές πορείες ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά ιδεολογικά και κοσμοθεωρητικά στρατόπεδα, αλλά και αγεφύρωτες διαφορές. Και αφήνει στον ίδιο τον αναγνώστη την ευθύνη να διατυπώσει μέσα του ή να διαμορφώσει μέσα του το τι ακριβώς θέλει εκείνος και τι μπορεί να πάρει από το βιβλίο. Κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε παραδοχή του Παπαθανασόπουλου τεκμέρεται απολύτως και εξαιρετικά επιμελώς και τα στοιχεία με τα οποία φροντίζει να επενδύει τη γραφή του είναι αδιάσυστα. Δυστυχώς, το ξαναλέω, πλούσια βιβλιογραφία δεν έχουμε για το θέμα και την οπτική του Παπαθανασόπουλου στο βιβλίο αυτό. Δεν έχουμε πλούσια βιβλιογραφία στην Ελλάδα. Αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι και να είχαμε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Εμφύλιες Μάχες Ιδεών αποτελεί ένα βιβλίο κόσμημα για κάθε βιβλιοθήκη, για κάθε Έλληνα ο οποίος σέβεται όλα όσα η λέξη Έλληνας περικλείει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεϊτανίδη. Το λόγο έχει ο συγγραφέας. Κάποιος. Μάλλον, τώρα με ακούτε. Έχω ετοιμάσει ένα λογίδριο, αλλά ακούγοντας όσα μου είπαν, εγώ δεν τα είχα σκεφτεί, να σας πω την αλήθεια, και εντυπωσιάστηκα. Με έχουν καλύψει πλήρως. Δηλαδή και ο κύριος Παπασαραντόπουλος και οι υπόλοιποι. Επομένως, θα περιοριστώ και προς μεγάλη χαρά δική σας, βεβαίως, γιατί θα τελειώσουμε έτσι γρηγορότερα, στις ευχαριστίες. Πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω την Αγγελική, τη σύζυγό μου. Ήταν ο άμεσος συνεργάτης μου, ο πιστός και ικανός συμπαραστάτης μου και ο πολύτιμος σύμβουλός μου. Μετά να ευχαριστήσω τα παιδιά μου, εξαίματος και εξαγχιστίας. Είχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί τους και πήρα ιδέες από τα όσα μου είπαν. Ξέρετε, θα σας πω στο τέλος, αλλά ας σας το πω και τώρα, δεν πειράζει. Είμαστε μάλλον τρεις γενιές. Μία γενιά είναι του κυρίου Λαζαρίδη και του κυρίου Βαλτινού. Μια γενιά είμαστε, ο κύριος Παπασαραντόπουλος πολύ νεότερός μου και εγώ, και μια γενιά είναι ο Δαμαντής. Ξέρετε πώς κατάλαβα τη διαφορά? Εμείς διαβάζουμε από ο κύριος διάβασε και χειρόγραφα, και ο κύριος Λαζαρίδης και ο κύριος Βαλτινός. Εμείς διαβάσαμε από κομπιούτερ κείμενα και ο κύριος Διαμαντής Σεϊτανίδης διάβασε μέσα από το μηχανάκι του. Δεν ξέρω τι είναι αυτό εκεί που διάβασες. Από ένα τέτοιο διάβασε. Επομένως, καταλαβαίνετε αμέσως, αμέσως καταλαβαίνετε τις διαφορές των γενιών. Το ευχάριστο είναι ότι συμφωνούμε στις ιδέες και ότι η μάχη δίδεται από όλες, λοιπόν, διαχρονικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον Αιωνόβιο, νομίζω τον Φεβρουάριο κλείνει τα 100 χρόνια, πατέρα Ηλία Μαστρογιαννόπουλο. Με το ήθος του, την σεμνότητά του και την ακρίβεια στα λεγόμενά του, έχει σημαντικό μερίδιο στις οφειλές μου προς όσους με βοήθησαν να γράψω το βιβλίο. Πάντως, να ξέρετε ότι τη συγγραφή την οφείλω στο συγγραφέα και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, Θανάση Βαλτινό. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Του έστειλα ένα δοκίμιο και μου είπε ότι αξίζει να το προχωρήσω προς έκδοση. Όταν το είχα ολοκληρώσει μετά από χρόνια και του το έστειλα πριν εκδοθεί να μου πει τη γνώμη του, μου είπε ότι τον ενθουσίασε και ότι του έκανε εντύπωση η πληθώρα των αναφερομένων πληροφοριών και το ορυχείο στοιχείων όπως το χαρακτήρισε. Το είπε και σήμερα.
Φέτος πρέπει να σας πω ότι ο Θανάσης Βαλτινός συμπλήρωσε φέτος 60 χρόνια συγγραφικής εργασίας. Λες ψέματα. Δεν λέω καθόλου ψέματα. Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο από τον Κωστή Δανόπουλο, βιβλιογραφία Θανάση Βαλτινού 1958-2004 και φτάνει μέχρι το 2013. Είναι. Βλέπετε λοιπόν, είναι ένας τόμος οι δημοσιεύσεις του, τα διηγήματά του. Το πρώτο, η πρώτη επίσημη λογοτεχνική του εμφάνιση ήταν στο περιοδικό Ταχυδρόμος στις 31 Μαΐου του 1958. Έχετε συμπληρώσει τα 60 χρόνια. Με το διήγημά του «Κατά καλό καιρό». Από καρδιάς του εύχομαι να έχει υγεία και να αποτελεί για πολλά ακόμη χρόνια ελπίδα και παρηγοριά μας. Έχει την ισόβια ευγνωμοσύνη μου και την αγάπη μου. Είναι τιμή και χαρά μου που ο Τάκης Φιλάρετος, το όνομά του το κανονικό, γιατί όλο τον ξέρουμε Τάκη, είναι αγαπά την αρετή το όνομά του, και αυτή είναι η αλήθεια, η ζωή του όλη ήταν μια αγάπη προς την αρετή, που δέχθηκε να παρουσιάσει το βιβλίο μου. Έχουμε και για τον Τάκη μια σημαντική επέτειο. Το συγκλονιστικό του βιβλίο «Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι», είναι αυτό, το έχω στην πρώτη έκδοση, πρωτοκυκλοφορήθηκε από τις εκδόσεις Ελληνική Ευρωεκδοτική το 1988, πριν ακριβώς 30 χρόνια, και αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος και τις προθέσεις του. Συμπληρώνει φέτος τα 90 του χρόνια. Να τα χιλιάσει, εύχομαι. Κομμουνιστής ο ίδιος καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με τον Μπελογιάννη και η ποινή του δεν εκτελέστηκε και μετατράπηκε σε ισόβια, γιατί ήταν νέος στην ηλικία και γιατί ο πατέρας του είχε εκτελεστεί από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή. Ο ίδιος έως το 1974 πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του μεταξύ παρανομίας και φυλακής. Ο πατέρας του εκτελέστηκε, όπως είπα, και από τους Γερμανούς, και η μητέρα του πολυβασανίστηκε με πολλά χρόνια στη φυλακή. Ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης, πατέρας της παρούσας Σοφίας Βούλτεψη, στον πρόλογο του βιβλίου του Τάκη Λαζαρίδη «Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι», έγραψε ότι του είπε προφητικά το 1988 «Πιστεύω πως μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Η πόλωση και ο διχασμός ουσιαστικά έχουν επέλθει. Η μόνη και πραγματική υπηρεσία που εμείς οι παλιοί αγωνιστές», σε εισαγωγικά το έχει αυτό, «μπορούμε να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό είναι να του πούμε επιτέλους την αλήθεια. Μια περίπου γενιά μετά τον Τάκη Λαζαρίδη, αυτή ήταν και η δική μου προσπάθεια, να πω την αλήθεια. Και να ξέρετε ότι ο Τάκης Λαζαρίδης συνεχίζει να αρθρογραφεί και να γράφει ακριβώς αυτή την αλήθεια». Νομίζω ότι και εκείνου του αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Να ευχαριστήσω και τον εκδότη του βιβλίου, κύριο Πέτρο Παπασαραντόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη, η έδρα των εκδόσεων Επίκεντρο, που διευθύνει με μεγάλη επιτυχία. Πρόσφατα δημιούργησε ένα ωραιότατο βιβλιοπωλείο στην οδό Ασκληπιού, ένα εργαστήρι πολιτισμού στην βιβλιογειτονιά της Αθήνας. Οι εκδόσεις του επιμελημένες και μιας ευρείας γκάμας θεμάτων που εντυπωσιάζει. Ευχόμαστε το άνοιγμα σε καιρό κρίσης του νέου βιβλιοπωλείου να είναι το χελιδόνι που θα φέρει αυτό την άνοιξη στο χώρο του βιβλίου και γενικά στην πνευματική και πολιτισμική ζωή της πατρίδας μας. Να ευχαριστήσω και τον εκλεκτό συνάδελφο Διαμαντή Σεϊτανίδη, που ήμασταν μαζί στην εποπτεία, την συνάδελφο και βουλευτή Σοφία Βούλτεψη, για την ουσιαστική της βοήθεια στην έκδοση και στην παρουσίαση του βιβλίου, και τον Γιάννη τον Πιαφκιανάκη επίσης, ο οποίος άφησε τις άλλες του δουλειές, παλιός συνάδελφος και από το Πανεπιστήμιο, γιατί έχει σπουδάσει φυσικός εκείνος, χημικός εμείς, και βλεπόμασταν τότε και συνεχίσαμε μετά να είμαστε δημοσιογράφοι. Πώς βρεθήκαμε από φυσική και χημική δημοσιογράφη είναι άλλο θέμα, αλλά έχασε το χρόνο του και είναι κοντά μας. Και επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς
που παρά την κακοκαιρία είσαστε κοντά μας και ήρθατε να παραστείτε σε αυτή την όμορφη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι το περιεχόμενο του βιβλίου το ανέπτυξαν οι εισηγητές πάρα πολύ καλά, οπότε προτιμότερο θα ήταν να κάνουμε κατηδίαν κάποιες συζητήσεις, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και ο συγγραφέας είναι στη διάθεσή σας για να υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του. Να είστε καλά. Ένα λεπτάκι να βγάλουμε την καθιερωμένη.